Kalimera magies, kalimera saga pao para polio luz magies, tora simnisa magies, kitaxte do simera telo nas aspo mia historia magies, kante magies, like to kanal en gra fulla o pes de nekan ni rates tini ko genia masa saga pao para polio luz ego sa simare magies, panda tai mas te oli mazima, panda saga pao para polio luz magies. Πάμε με δυναμίτα, σας πω μια ιστορία, μια αληθινή ιστορία από πολύ παλιά. Τότε ήμουν Γερμανία, ρε Μάγκες. Κοιτάξτε εδώ, ρε Μάγκες, πάμε να ξεκινήσουμε. Αλλά πρώτη φορά θέλω να πω. Αυτά που λέω εγώ τώρα ήταν κάτι λάτι που τα έκανα εγώ παλιά ανήλικος. Εντάξει, Μάγκες, καταλαβαίνετε, λάθος ήταν. Μην κάνετε αυτά τα πράγματα, είναι μαλακίες. Εγώ έχω κόψει αυτά τα πράγματα τώρα. Τώρα είμαι νόμιμος. Παρανομίες έκανα παλιά, αλλού. Εδώ Ελλάδα δεν έχω κάνει ποτέ τίποτα. Καλύτερα νόμιμος, σας είπα. Να κοιμάσαι στο κρεβάτι σου σαν μάγας παρά να κοιμάσαι αγκωμένος. Πω πω πω, τα έρχονται αύριο, θα μου σπάσουν πόρτα και θα με πάρουν φυλακή. Καταλαβαίνετε τι σας λέω, μάγες, σας αγαπάω πάρα πολύ όλους. Κοιτάξτε εδώ, ρε μάγες, ήμουνα Γερμανία. Τώρα και με παίρνει ένα φίλος μου μία μέρα και μου λέει, ρε κοίτα εδώ, έρχεται ένα Ρουμάνος με την κοπέλα του, έρχεται εκεί η Γερμανία να κάνει δουλειά. Τες να μπορείς να τους βρεις γρήγορα που να μένουνε, τα βάλεις λεφτά. Αυτοί είναι πολύ καλοί, δηλαδή έχουν πάει παντού σε Ελβετσία, σε πολλές χώρες έχουν πάει. Σκεφτείτε τώρα εγώ, ανήλικος, ανήλικος και τα λεφτά μου μόνο για τα... Για μαρούλι σκεφτότανε, τα λεφτά... Το μυαλό μου μόνο για το μαρούλι σκεφτόταν. Καταλαβαίνετε, και ήμουν πολύ μικρός. Κοιτάξτε εδώ. Του λέω εκεί του φιλαράκι μου που μου φέρνει, ναι, ρε, φέρ τους εδώ, δεν πειράζει. Ναι, φέρ τους εμένα, ναι, στη Γερμανία. Κατευθείαν. Έχω και τώρα, άμα θέλουν που να μένουν, όλα, όλα, όλα. Τάκα, τάκα, στα τάκα, τάκα μπορεί. Μπορώ να τους πάω να μένουν ό,τι θέλουν. Τέλος πάντων, μετά ούτε 2 εβδομάδες έρχονται αυτοί. Αυτός με την κοπέλα του. Τους βλέπω στην αρχή πολύ καλά. Παιδιά, τους πάω εκεί που πρέπει, ρε μάγκες, που ήταν το σπίτι να μένουν. Αυτοί τι κάνανε, ρε μάγκες. Κλέβανε από ATM, ρε μάγκες. Σκεφτείτε, για μένα δεν μ' αρέσει. Δεν μ' άρεσε ποτέ αυτή η δουλειά, αλλά αυτοί το κάνανε. Αλλά και εγώ έπαιρνα. Δηλαδή, αυτοί το κάνανε και εγώ έπαιρνα μισά. Τι έπαιρνε αυτός και την κοπέλα του, τόσα μου δίνανε και άμερα. Τώρα θα σας πω. Και θα σας. Μισό λεπτό μόνο. Τώρα, μισό λεπτό, μάγκες. Σας αγαπάω πάρα πολύ. Πάντα τα είμαι δίπλα. Σας είπα, κοιτάξτε εδώ. Ρε μάγκες, τέλος πάντων, εντάξει, σας είπα, κλέβανε ATM. Πώς κλέβανε όμως ATM, αυτοί πηγαίνανε, δηλαδή καταλαβαίνετε, έξω λέμε τώρα. Και που ήταν ATM και έβλεπε κάποιος που πάει εκεί να βάλει τα λεφτά, καταλαβαίνετε, από ATM του που έβαζε κάρτα, πήγαινε αυτός με την κοπέλα του, αυτός κοίταγε, κοπέλα του τι έκανε, πέταγε 5 ευρώ ή 10 ευρώ κάτω και έλεγε, δηλαδή αυτός με το που έβαζε κάρτα και το πιν, έλεγε, κυρίε, κυρίε, σας έπεσε τα λεφτά. Και μετά κλέβανε την κάρτα, στα γρήγορα. Καταλαβαίνετε, δηλαδή πας εσύ τώρα να βάζεις τα λεφτά από ATM, με το που βάζεις κάρτα και το πει να βάλει, λέμε, ένα 500, είναι κάποιος από πίσω σου, 2 άτομα. Ένας σου βλέπει το πιν και ο άλλος σου κάνει από εδώ, κύριε, σου έπεσε κάτι λεφτά κάτω, αλλά αυτός τα πετάει αυτά τα λεφτά. Εσύ βεβαίως θα πας να τα πάρεις αυτά τα λεφτά, σίγουρα τα κοιτάς, και την ώρα που πας να πάρεις τα λεφτά από κάτω σου κλέβει κάρτα. Και μετά εσύ δεν ξέρεις τι έγινε. Τα νομίζεις κάτι, μπλόκαρε το μηχάνημα, τα μένεις εκεί, δεν, τίποτα. Έτσι δουλεύανε αυτοί δηλαδή, τέλος πάντων. Ήρτανε Γερμανία, τους έδειξε ξανά το σπίτι, πρώτη μέρα πάνε η Αντούλια. Κάτε ATM τώρα έχει κάμερα, μάγκες, δεν πάει έτσι, έτσι δεν έχουν κάμερα. Και εγώ όταν είδα πως δουλεύουνε τρελάτηκα. Εγώ του είπα από πρώτη μέρα, αλλά κατά πάει πολύ γρήγορα γυναίκα σου φυλακή. Γιατί αυτή πήγαινε μετά να βάλει τα λεφτά, να κλέβει κάρτα και πήγαινε και σε άλλα ATM, δηλαδή άλλες φορές τα γρήγορα να βάλει τα λεφτά, ορίς full face. Όποιος κλέβει τώρα και 2021, γιατί υπάρχουν εγώ και πολλούς φίλους, αλλά τώρα πάνε Μεξικό, εκεί ξέρετε, υπάρχουν ATM, πολύ εύκολα να τα κλέβεις. Όλοι πάνε Μεξικό, αλλά είναι και άμα σε πιάνει εκεί, είσαι. Πολύ δύσκολο το φυλάκι, δεν είναι σαν Ευρώπη εδώ, εντάξει, σε πιάνει, φεύγεις, είναι εύκολο το φυλάκι. Μεξικό είναι πολύ δύσκολο το φυλάκι, αλλά όλοι πάνε εκεί τώρα, Μεξικό, για όποιος κλέβει ATM με κάρτες. Κοιτάξτε εδώ, μάγκες, και τι, και Αμερική πάνε εκεί, βάζεις πολλά λεφτά, κλέβουν τουρίστες, αλλά Μεξικό, ξέρετε τι κάνουν Μεξικό, Μεξικό, όποιος πάει Μεξικό να δουλεύει, κλέβουν τουρίστες, Αμερικανοί. Τουρίστες δεν κλέβουν αυτοί από Μεξικό, δεν έχουν λεφτά, αλλά το Μεξικό έρχονται πάρα πολλοί τουρίστες και κλέβουν τις τουρίστες, καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνετε τι κάνει, αλλά εκεί δουλεύουν αλλιώς, όχι έτσι, έχουν το ATM δικό του.
Με το που πάει ο κάθε τουρίστα να βάλει λεφτά εκεί έχουν κάμερα στο ATM, ξέρουν όλα μετά. Βάλουν άλλη κάρτα και σου παίρνουν όλα τα λεφτά χωρίς να καταλάβεις τίποτα. Ή πάνε παντού και ψωνίζουνε με τα λεφτά σου. Πράγματα, καταλαβαίνετε. Έτσι κάνουν εκεί. Αλλά τέλος πάντων, τώρα θα σας λέω τι ήταν η Γερμανία. Πήγαινε αυτός με την κοπέλα του Ιατουλιά, δηλαδή έβρισκε όπου έβρισκε ATM και περιμένανε εκεί με το που έβλεπε κάποιος πήγαινε να πάρει λεφτά αυτή από πίσω, ξέρετε, με το κόλπο. Κυρία, κυρία ή κυρία, κυρία, σας έπεσε τα λεφτά κάτω. Την ώρα που γίνονται όλος να πάρει τα λεφτά, ο άλλος έκλειβε την κάρτα και φεύγανε αυτοί. Αλλά τους έπιανε κάμερες τώρα. Τους έπιανε κάμερες, σας λέω. Και τι κάνανε με το που φεύγανε, με το που κλέβανε κάρτες. Με παίρνανε κατευθείαν για μένα. Μα κατευθείαν, κατευθείαν για μένα. Γιατί ξέρετε, είναι μισή ώρα, μία ώρα. Άλλοι το κλείνουν πολύ γρήγορα. Γιατί παίρνουν γρήγορα τηλέφωνο. Αλλά είναι, άμα είναι και μέρα που είναι ανοιχτέ τράπεζε και αυτά πάνε κατευθείαν. Και άλλα σε μισή ώρα, μία ώρα εσύ μπορεί να πάρει από την κάρτα πάρα πολλά λεφτά. Με παίρνανε για μένα. Εγώ είχα ένα φιλαράκι που πηγαίναμε κατευθείαν εκεί. Του παίρναμε με αυτοκίνητο και πήγαινα σε ένα που είχε, δηλαδή ήταν Τούρκο αυτό και είχε ένα μαγαζί που πουλάγε κρυσό και είχε και ATM μέσα. Και αυτό όλα τα λεφτά μπορούσε να αλλάξει. Σιγά σιγά έπαιρνε χίλια χίλια να μα δώσει όλα τα λεφτά και μαζί ήταν και 20%. Καταλαβαίνετε, δούλευα δηλαδή με αυτό. Γιατί ήταν πολύ δύσκολο να κλέβει μια κάρτα και να πα τώρα σε άλλα ATM στον δρόμο να παίρνει τα λεφτά. Έτσι μπορεί και να σε πιάσουν. Αυτοί τι θέλανε, δηλαδή, να κλέψουν την κάρτα και να έχουν κάποιο που να του πάει κατευθείαν να έχουν. Πώ ήμουν εγώ, γνώριζα κάποιο. Καταλαβαίνετε. Που είχε δηλαδή το μαγαζί, αυτός ο Τούρκος είχε εκεί το ATM και τους έδινε πολύ γρήγορα τα λεφτά και ήθελε και ο Τούρκος 20%. Αλλά τα ρέστα που παίρνανε αυτοί τα 80% τα παίρνα εγώ με αυτούς οι δύο. Εντάξει, και εγώ έδινα κάτι στο φίλο μου που με πήγαινε με αυτοκίνητο να τους πάρω στα γρήγορα. Τότε ήμουν ανήλικος και η Γερμανία σε πιάνε, άμα πας το ρίξεις δίπλωμα, πολύ γρήγορα, να ξέρετε, πολύ γρήγορα. Κοιτάξτε, τέλος πάντων, έτσι κάναμε πολύ καιρό. Έτσι έπαιρνα πολύ λεφτά εγώ. Αλλά από εκεί αυτή τι κάνει αυτός με τη γυναίκα του. Αυτοί έχουνε μάτι ένα ζωή ρε μάγες. Καλά κάνε όλα τα λεφτά. Κοκορέτσι, ουισκάκι, κλαμπ. Τραγουδάγανε, χορεύανε. Τίποτα στην άκρη. Μα σκεφτείτε, αυτοί βάλανε 5-10 χιλιάρικα κάθε μέρα. Και πολλές φορές ερχόταν και μου λέγανε δώσ' μου για μένα 100 ευρώ για να πάμε αύριο Αντουλία να έχουμε 100 ευρώ μαζί μας κάτι, χρειαζόμαστε κάτι τσιγάρα, να έχουμε λεφτά στον δρόμο να πάμε Αντουλία να κλέβουμε καμιά κάρτα. Καταλαβαίνετε και λέμε βάζανε 5-10 κιλιάρικα μαζί όμως. Καταρά, καταρά και όλα τα πίνανε στην κοκορέτσι γιατί τι κάνανε αυτοί. Δουλεύανε 2-3 μέρες πολύ δυνατά και μετά κατώτανε μία εβδομάδα. Κατώτανε μία εβδομάδα και εγώ και από εκεί έπαιρνα λεφτά. Γιατί αυτοί όλα τα λεφτά μετά πάλι αμένα μου τα φέρνανε. Γιατί είχα ένα φίλο που πουλάγε εκεί κοκορέτσι και του είπα 100 το ξέρετε. 100 το κομμάτι. Του δίνει 08. Και όλα τα λεφτά μου τα δίνανε. Εγώ το παίρναμε 50 το κομμάτι. Και όλα μάγες τα λεφτά μου τα φέρνανε για μένα. Εκτός που παίρναμε, σκεφτείτε τα μισά από τι κάρτε που έπαιρνα εγώ δεν έκανα τίποτα. Μόνο σα είπα πήγα να του πάρω με το αυτοκίνητο, του έβρισκα στην αρχή το σπίτι και πήγαινα στο Τούρκο που είχε το ATM που μπορούσε πολύ γρήγορα να μα βάλει τα λεφτά που του αφήναμε 20%. Γιατί πρέπει να, όποιο κάνει τέτοιε δουλειέ, πρέπει να φάμε όλοι. Δεν μπορεί να φάει μόνο ένα, δεν ρισκάρει κανένα τζάμπα. Κοιτάξτε εδώ, τέλο πάντων. Και τα άλλα λεφτά που του μένανε, κάθε φορά με παίρνανε, γιατί φέρε 5 κομμάτια από κορέτσι, 500, ξαναφέρε ένα. Ένα μπουκάλι, ο άλλο μυτιά. Γυναίκα το μπουκάλι, αυτό μυτιά. Και σαμπάνιε, μοέτ, κλαμπ. Ό,τι βάζανε τα καλάγανε σε μία εβδομάδα. Τρει-τέσσερι μέρε χωρί να κοιμούνται. Και μετά κοιμούνται, τι μα με παίρνανε λεφτά. Δώσ' μου 100 ευρώ, πάμε εδώ, γιατί δεν είναι κόμια. Έτσι, του πήγανε έτσι καλά περίπου 3 μήνε. Μετά 3 μήνε πιάστηκε μία μέρα γυναίκα του που πήγε να πάρει από κάποιο μάγκε την κάρτα. Με το που πήγε να το πάρει, πιάστηκε γυναίκα του εκεί από ασφάλεια. Μετά ούτε 2 εβδομάδε πιάστηκε αυτό και πήγανε μαζί φυλακή. Αλλά εγώ του είπα, σίγουρα τα πιαστείτε. Του είπα, μαλάκα, γυναίκα σου, γιατί γυναίκα του έκλεβε πιο πολλέ φορέ τα λεφτά. Γυναίκα σου, ρε μαλάκα, τα πιαστεί. Τόσε κάμερε το βλέπει, θα του φέρει το δικαστήριο μετά. Κοίτα, έκλεψε από 30 ATM, θα του δώσει πολλά χρόνια. Δεν τα έχει μόνο ένα. Καταλαβαίνετε, έτσι του είπα από την αρχή. Και τι μου λέει αυτό, να δει μαλάκα Ελβετία, τι έκλεβε την γυναίκα μου, του έχει έτσι και έτσι, έτσι, παντού έχει, του έχει ρημάξει. Αφού έτσι, εσύ πε, πάμε να κάνουμε. Και όλα τα λεφτά εμένα μου μένανε. Σκεφτείτε, καταλαβαίνετε, είπα και τώρα πιαστήκανε πολύ γρήγορα αυτή. Αυτή ήταν η ιστορία, σα αγαπάω πάρα πολύ. Φιλάκια από μένα, σα εύχομαι υγεία, σα εύχομαι να είστε πάντα καλά. Σα αγαπάω, μάγκε.
Φιλάκια.